Δέχτηκα να αναλάβω τη θέση του Υπουργού Άμυνας, γιατί έχω μάθει να υπηρετώ το καθήκον, είμαι στρατιώτης και θα συνεχίσω, είμαι άνθρωπος της ευθύνης και έχω συνηθίσει να αναλαμβάνω την ευθύνη όσο βαριά και να είναι. Εξάλλου η κατάσταση είναι αρκετά περίεργη, η οποία απαιτεί συνένεση, ενότητα και συνεργασία. Θεωρώ εξαιρετική τιμή την πρόταση που με έκανε ο Πρωθυπουργός και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Και προσβλέπω σε μία... θα συνεχίσω να κινούμαι και να υπηρετώ το καθήκον που αναλαμβάνω, όπως έκανα μέχρι σήμερα, μακριά από πολιτική και κόμματα. Και προσβλέπω στη συνεργασία όλων των πολιτικών κομμάτων για το καλό της πατρίδας. Τώρα πηγαίνετε στο Μέγαρο Μαξίμου, κύριε Υπουργέ, κύριε Αρχηγέ, τέλος πάντων, όλα μαζί. Ποιο είναι το διαδικαστικό από εδώ και πέρα, θα έχουμε Κησαία, τι θα γίνει? Καταρχήν είναι στην πορεία αυτή τη στιγμή τα προεδρικά διατάγματα που χρειάζονται και αποφάσεις του Κησαία για να τελειώσει η θητεία μου και να παραλαβώ σαν Υπουργό Εθνική Άμυνα. Τώρα το διαδικαστικά είναι λεπτομέρειε που δεν έχουμε. Έχουμε και τι κρίσει μπροστά σα, κύριε Αρχηγέ. Έχουμε και τι κρίσει. Υπάρχουν συγκεκριμένε σκέψει στο μυαλό σα, κύριε Αρχηγέ, για να μην πάρουμε τι κρίσει? Θα ήθελα να μην συνεχίσουμε να κάνουμε δουλειέ. Νομίζω ότι αυτό. Ευχαριστούμε.